στα μέσα του Δευτέρου μετά Χριστού αιώνα, στα πλαίσια ενός αξιοσημείωτου οικοδομικού προγράμματος των Ρωμαίων στην Ισθμία, χτίζεται στη βόρεια γωνία του ιερού ένα λουτρό πάνω στα ερείπια ενός ελληνικού λουτρού του 4ου π.Χ. αιώνα, με μια ασυνήθιστα μεγάλη πισίνα. Το ρωμαϊκό λουτρό της Ισθμίας, όπως και όλα τα δημόσια λουτρά της εποχής του, προσέφερε στους επισκέπτες τη δυνατότητα να κάνουν θερμό και ψυχρό μπάνιο, να ασκηθούν ελαφρά και να λάβουν μέρος σε κοινωνικές και τελετουργικές συναθρήσεις. Αποκαλύφθηκε το 1967 από τον καθηγητή Κλέμεντ. Μέσα στο λουτρό βρέθηκε ένα πολύ σπουδαίο και σπάνιο ψηφιδωτό δάπεδο ιταλικού τύπου. Είναι το πιο μεγάλο αυτού του τύπου στην Ανατολική Μεσόγειο, 20,2 επί 7,8 μέτρα. Είναι φτιαγμένο από μικρές άσπρες και μαύρες ψηφίδες και έχει δύο παραστάσεις στο κέντρο, μια νεράιδα πάνω σε ένα τρίτονα με διάφορα θαλασσινά ζώα γύρω-γύρω. Οι έρευνες στο ρωμαϊκό λουτρό οδήγησαν και στην αποκάλυψη ενός λουτρού της κλασικής ελληνικής εποχής. Αυτό το λουτρό είχε μία μεγάλη πισίνα, κολυμπητήριο μπορώ να πω, 30 επί 30 μέτρα και βάθος 1,4 μέτρα. Είναι η μεγαλύτερη γνωστή στην αρχαία Ελλάδα και χρησιμοποιήθηκε για ασκήσεις και αγώνες κολύμβησης. Στις ενημερωτικές πινακίδες που έχει εκεί μπροστά, στο χώρο, μου έκανε εντύπωση η αναπαράσταση από ηλεκτρονικό υπολογιστή της νοτιοδυτικής εξωτερικής πλευράς των λουτρών. Δείτε την. Όπως επίσης και της εσωτερικής πλευράς. Εντύπωση επίσης μου προξένησε που διάβασα στις ενημερωτικές πινακίδες που έχει μπροστά στο λουτρό ότι η επιφάνειά του όταν ανακαλύφθηκε είχε ρογμές σε πολλά σημεία, δεν είναι όπως το βλέπουμε σήμερα, και ήταν βυθισμένη κάτω από το αρχικό δάπεδο του πατώματος, όπως φαίνεται σε μια αεροφωτογραφία του 1978. Σαν αποτέλεσμα η βάση του μοσαϊκού ήταν εκτεθειμένη και οι ψηφίδες χαλαρωμένες από τη θέση τους, με κίνδυνο στην ολοκληρωτική καταστροφή του σημαντικού αυτού έργου τέχνης. Επομένως, σαν μέτρο προστασίας, το ρωμαϊκό καλύφθηκε με άμμο και ελαφρόπετρα. Η συντήρηση του μοσαϊκού ξεκίνησε πολύ αργότερα, το 1990, ενώ όλα αυτά που σας διηγήθηκα γίνονταν το 1976. Το 1990, λοιπόν, κάτω από την επίβλεψη της Διεύθυνσης Συντήρησης του Υπουργείου Πολιτισμού, το μοσαϊκό διαιρέθηκε σε 148 τμήματα. Στρώματα από πανί με κόλλα προσκολλήθηκαν στην επιφάνειά τους για να κρατηθούν οι ψηφίδες στη θέση τους και κατόπιν τα κομμάτια αποσύρθηκαν και καθαρίστηκαν. Κατά την ανασκαφή που έγινε κάτω από το μοσαϊκό για να προετοιμαστεί μια καινούργια σταθερή επιφάνεια έδρασης, έγινε η ανακάλυψη του κλασικού λουτρού ακριβώς κάτω από το ρωμαϊκό κτίσμα. Το 1993 ξεκίνησε η επανατοποθέτηση των τμήματων του μοσαϊκού στην αρχική του θέση. Το ρωμαϊκό λουτρό των Ισθμίων λειτουργήσε μέχρι το τέλος του 4ου, ίσως και μέχρι τις αρχές του 5ου μετά Χριστόν αιώνα. Δεν είναι σίγουρο ότι εγκαταλείφθηκε από τους σεισμούς που έπληξαν την περιοχή το 365 και το 375 μετά Χριστόν.